Έτσι ότι εγώ έφυγα από τηλεόραση με ψυχικό τραύμα σχεδόν, γιατί αισθάνομαι ότι δούλεψα πάρα πολλές ώρες, έκανα υπεράνθρωπα πράγματα, όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στην τηλεόραση, και όσον αφορά τα ωράρια και όσον αφορά τις απαιτήσεις της και όσον αφορά όλα. Και δυστυχώς δεν μου αναγνωρίστηκε. Αυτά που έκανα ποτέ δεν τα πήρα σε χρήματα, και ας λένε οι υπερτιμημένοι αστέρες της TV. Δεν τα πήρα σε διακρίσεις και σε έβγαινα κάθε μέρα σε δελτίο ειδήσεων. Με προσπερνάγανε διάφοροι και διάφορες που είχαν κάνει ούτε το 1/3 των όσων προσέφερα. Για πολλούς ανθρώπους αρκούσε που έβγαιναν στη τηλεόραση. Δεν είχε σημασία αν έκαναν ειδήσεις, αν έκαναν εκπομπή, και θα έκαναν οτιδήποτε άλλο τους προσφερόταν αρκεί να βγαίνουν στη τηλεόραση. Εγώ δεν ανήκα σε αυτή την κατηγορία και στην υπηρέτησα 20 χρόνια γιατί εμένα μου αρέσαν οι ειδήσεις. Μ' αρέσαν να διαβάζεις το τοκιού. Ναι, αυτό το τόσο βαρετό που λένε άλλοι και μη δημιουργικό, να μπορείς σε 20 και 30 δευτερόλεπτα, που είναι ένα ον ειδήσεων, να το πεις σωστά. Πραγματικά όμως αυτό με πονάει και θα το λέω, και δεν έχω κανένα πρόβλημα που το λέω δημόσια, που δεν ήρθε ποτέ κάποιος πάνω από μένα, έτσι, να μου πει «Μπράβο ρε Μάρο, πάρε αυτή τη θέση, πάρε αυτά τα λεφτά». Δεν συνέβη ποτέ. Εγώ είμαι παιδί διαζευγμένων γονιών και όταν είπανε χωρίζουμε είπα «Αμήν Παναγία μου, να γλυσκάσουμε». Αυτό που λέει